Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ακολουθεί πάντα αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη, γιατί οτιδήποτε έχει γίνει εδώ είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης έχει δραματικά αποτύχει. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει φυσικούς πόρους στους οποίους μπορεί να βασιστεί, έχει εγχώριμο καύσιμο που είναι ο λιγνίτης και θα μπορούσε να είναι αυτό το καύσιμο μετάβαση για την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο ευαγγελίζεται, θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά πώς η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο θα είναι η λιγότερη δυνατή. Δυστυχώς, η ευρωπαϊκή πολιτική αυτή τη στιγμή δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Βλέπουμε καθαρά ότι η Γερμανία δεν λειτουργεί αλληλέγγυα προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πολύ σοβαρά τη δική μας ενεργειακή πολιτική με τρόπο ώστε να μπορεί να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ενεργειακή επάρκεια. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να μετασχηματίσουμε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να πάψει να είναι κερδοσκοπική αυτή η αγορά, γιατί αυτό είναι, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μάλλον οι Γάλλοι δείχνουν το δρόμο. Για να μπορέσεις να ελέγξεις ένα αγαθό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει εμπόρευμα και περνάει η δυνατότητα να επιβιώνουμε μέσα από τα χρηματιστήρια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να έχεις κρατικό έλεγχο. Εάν η Γαλλία δηλώνει ότι κρατικοποιεί την EDF για να ελέγξει την αγορά ενέργειας, η Γερμανία τη Uniper, θα πρέπει και εμείς να ανασχεδιάσουμε με τρόπο ώστε το πρωτεύον να μην είναι τα κέρδη των εταιριών, αλλά να είναι οι τσέπες των καταναλωτών και δυνατότητα επιβίωσης και αυτών, αλλά και της ίδιας της παραγωγής της χώρας που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Η πίστη του χρηματιστηρίου ενέργειας έρχεται ως συνέχεια μια συνολική ενεργειακή μετάβαση. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει για να μπορέσουν να υπάρξει η πράσινη μετάβαση. Και όχημα αυτής είναι το φυσικό αέριο. Αυτές είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσεις και της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό για μας είναι τρομερά επιζήμιο. Φυσικά και είναι λάθος. Το χρηματιστήριο ενέργειας το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή είναι να αποδίδει εξαιρετικά κέρδη σε λιγοστές εταιρείες, σε επιχειρηματικούς ομίλους, με τρόπο όμως που δεν επιστρέφει στον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι να προσπαθούμε να δώσουμε αντιβυχικό στο σύμπτωμα του βήχα. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή δίνοντας το 3,7% του ΑΕΠ να μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο διαρκώς αναπαράγεται. Αυτό το οποίο οι επιδοτήσεις δεν είναι η λύση αυτή καθ' αυτή, είναι ανακούφιση. Το πρόβλημα θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται. Θέλει άλλη ενεργειακή πολιτική για τη χώρα. Άλλη. Χωρίς χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας πρέπει να καταργηθεί. Το ψέλησαν οι υπουργοί οικονομικών της Γαλλίας και της Ιταλίας κάποια στιγμή πολύ νωρίς. Είναι όμως κάτι στο οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Δεν επιβιώνει ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έτσι. Η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο είναι τεράστια. Από το φυσικό αέριο εν γέννη στην ηλεκτροπαραγωγή είναι τεράστια. Και γιατί σε εμάς υπάρχει το ιδιαίτερο ότι όλη η ενέργεια είναι 100% χρηματιστηριακό προϊόν. Όλοι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν δείτε και τα διαγράμματα τα οποία υπάρχουν, που ελπίζω ότι θα εμφανίσω, φαίνεται ότι αυτό που αντιστοιχεί στην αγορά αντιστάθμισης, υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια τα οποία έχουν τεθεί εκ των προτέρων και το ποσοστό της ενέργειας που τίθεται στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλότερο, συντριπτικά χαμηλότερο.